Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο όπου σήμερα όλα σας θα δείτε γυρίστηκαν πριν το προηγούμενο βίντεο, αλλά λόγος που δεν τα ανέβασα νωρίτερα ήταν πως δεν ήθελα να κάνω spoil την έκπληξη του χρωματικού συνδυασμού. Σε κάθε περίπτωση, αμέσως μετά το βάψιμο και πριν το τελικό στήσιμο έπρεπε να προηγηθούν ορισμένες εργασίες στο ποδήλατο που όπως είπα θα δείτε σήμερα και μην ζητήσουμε μέχρι το τέλος διότι πολλές από αυτές είχαν αρκετό ενδιαφέρον. Και φυσικά για την πλειοψηφία αυτών, πρώτος προορισμός, Frederick Bikes, Panorama Bellocipus. Ξεκινώντας με την ανάρτηση, αφού βάφτηκε η μπότα της, καθώς ολοκληρώθηκε και η τροποποίηση του στήρερ, τελευταία δουλειά ήταν η επανασυναρμολόγησή της. Πιστέψτε με, είναι μετρημένοι οι εξουσιοδοτημένοι μάστορες για αυτή τη δουλειά. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που ο Βαγγέλης από το Frederick Bikes είναι ένας από αυτούς. Παρένθεση, αφού δέσαμε ξανά την ανάρτηση και τη φορέσαμε ενδεικτικά επάνω στο υπόλοιπο βαμμένο πλαίσιο, το μαύρο στέμμα της δεν μου καθόταν πολύ καλά στο μάτι. Επομένως, αποφασίσαμε να το κάνουμε και να βάψουμε και αυτό χαμελέον. Δεν λύσαμε ξανά όλη την ανάρτηση, απλώς ο Ανδρέας μάσκαρε προσεκτικά όλα τα υπόλοιπα μέρη της και έριξε το χρώμα από πάνω, μιας και είχαμε έτοιμη τη μαύρη βάση. Και πολύ καλύτερα τώρα. Κλείνει η παρένθεση. Και κάπως έτσι τελειώσαμε με την ανάρτηση. Και σειρά είχαν τα του πλαισίου και συγκεκριμένα η διαδικασία του facing, όπου για όσους δεν ξέρουν τι σημαίνει, είναι η αφαίρεση υλικού από διάφορα σημεία που έχουν ανομοιομορφίες, έτσι ώστε το εξάρτημα που πηγαίνει εκεί να πατάει σωστά και ομοιόμορφα. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τη μεσαία τριβή, όπου όπως ανέφερα και στο βίντεο του βαψίματος, θα έπρεπε ανεξαρτήτως του facing να είχα μασκάρει το εξωτερικό δαχτυλίδι, ώστε να μην πέσει εξ αρχής καθόλου χρώμα.
Τέλος πάντων, θα το ξέρω για επόμενη φορά. Και εδώ βλέπετε το αποτέλεσμα μετά την εν λόγω διαδικασία. Και αφού ξεμπερδέψαμε με τις δύο πλευρές της υποδοχής της μεσαίας τριβής, επόμενο στη λίστα ήταν αυτό εδώ το σημείο, η βάση της δαγκάνας, η βάση του αντάπτορα της δαγκάνας, όπου έπρεπε επίσης εξ αρχής να είχα μασκάρει για να μην πέσει καθόλου χρώμα. Τέλος πάντων, νούμερο 2. Και μετά τη διαδικασία του facing, αλλά και την διαχειρός αφαίρεση χρώματος από σημεία που δεν μπορούσε να πατήσει το εργαλείο του facing, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αξιοσέβαστο και πλήρως λειτουργικό. Και τώρα είναι που περνάμε πραγματικά στην τροποποίηση για το εκατομμύριο. Μετατροπή μη tubeless στεφανιών σε tubeless. Συνήθως όταν έχεις tubeless ready στεφάνι και tubeless ready λάστιχα, το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να περάσεις tubeless rim tape στο στεφάνι, να το συνδυάσεις με μια βαλβίδα κατά κανόνα γαλλική όπως λέγεται για tubeless, να τα δέσεις όλα μεταξύ τους, να φουσκώσεις μια φορά για να κουμπώσει ας πούμε το λάστιχο στο στεφάνι, να το ξεφουσκώσεις, να προσθέσεις το tubeless sealant, να ξαναφουσκώσεις και εκτός απρόπτου είσαι πανέτοιμος χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτό είναι το κλασικό τυπικό σενάριο της δημιουργίας tubeless τροχού. Στο Inspired Sky που είχα μετατρέψει στο παρελθόν σε tubeless, έχω tubeless ready στεφάνι, αλλά δεν είναι tubeless ready τα λάστιχα. Παρ' όλα αυτά, με αρκετό υγρό, tubeless sealant δηλαδή, για την ώρα δουλεύει άρτια. Τώρα εδώ, στο νέο στήσιμο του Μουργούς Fireball, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Έχω tubeless ready λάστιχα, αλλά δεν είναι tubeless ready τα στεφάνια. Για την ιστορία, η διαφορά είναι πως στα tubeless ready στεφάνια είναι απόλυτα λία η εσωτερική περιμετρική επιφάνεια, σε αντίθεση με το δικό μου που σε κάθε τρύπα καψουλιού υπάρχει αυτό το προστατευτικό, ας πούμε, που προεξέχει της αλουμινένιας περιμέτρου. Κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να εφαρμόσει σωστά η tubeless rim tape. Πώς το ξεπεράσαμε αυτό? Με την πραγματικά απόλυτη λύση που μου πρότεινε ο Βαγγέλης του Frederick Bikes και η λέξη κλειδί είναι σαμπρέλα. Όχι, δεν ακυρώνω το σενάριο του tubeless, αλλά ακολουθούμε τον παράδοξο δρόμο του tubeless με σαμπρέλα. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτα απ' όλα, επειδή ο τροχός μου είναι 26 ιντσών, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 20 ιντσών σαμπρέλα για να είναι σφιχτή. Προτού την περάσουμε όμως ως rim tape, τοποθετήσαμε μια κανονική απλή rim tape για να απαλληλθούν τα εξογκώματα του στεφανιού. Στη συνέχεια, πήραμε την 20 ιντσών σαμπρέλα, την κόψαμε περιμετρικά από την εξωτερική πλευρά και την εφαρμόσαμε επάνω στον τροχό, κάπως έτσι. Αμέσως μετά προσθέσαμε το λάστιχο, ευθυγραμμίζοντας την σαμπρέλα όπου είχε τραβηχτεί προς τα μέσα και φουσκώσαμε. Και αφού κόμπωσε περιμετρικά παντού το λάστιχο, αφαίρεσαμε ξανά τον αέρα, προσθέσαμε sealant, το φουσκώσαμε για ακόμη μια φορά και σειρά είχε η αφαίρεση της περισσευούμενης σαμπρέλας δεξιά και αριστερά. Και με αυτόν τον σχετικά απλό τρόπο θα έλεγα, μετατρέψαμε το μη tubeless ready στεφάνι σε ένα πανίσχυρο tubeless. Ακόμα ένα εμπόδιο ξεπεράστηκε. Παρένθεση, όσον αφορά το δίδυμα που είχα με τα λάστιχα, διότι αν θυμάστε τα Continental που είχα επιλέξει αρχικά ήταν φάρδους 2-3 και για να μην βρίσκουν στο ψαλίδι έπρεπε ο τροχός να πάει επικίνδυνα πίσω, ο δρόμος που ακολούθησα ήταν να αλλάξω λάστιχα. Και το καινούριο μοντέλο που επέλεξα είναι πάλι από την Continental, τα Race King, φάρδους 2-2 και πλέον όπως βλέπετε είναι πολύ πιο ασφαλής η θέση του τροχού. Επομένως όλα καλά και με αυτό, κλείνει παρένθεση. Παραμένοντας όμως στους τροχούς, ανοίγουμε δεύτερη παρένθεση η οποία αφορά τα κέντρα και συγκεκριμένα το χρώμα τους. Για να παραμείνω λοιπόν στη χρωματική παλέτα του φούξια και του γκρι που έχει το υπόλοιπο ποδήλατο, αποφάσισα να βάψω και αυτά φούξια όπως μπορείτε να δείτε, αλλά ταυτόχρονα ήθελα να κρατήσω με κάποιο τρόπο και την αυθεντικότητά τους. Για τον σκοπό αυτό, ο Ανδρέας του Athens Custom Bicycles σχεδιάσε το λογότυπο της Hope μαζί με το λογότυπο του Evo Pro 2 στον υπολογιστή, τα οποία δεν χρησιμοποίησαμε ως αυτοκόλλητα, αλλά ως μάσκα, έτσι ώστε τα αυθεντικά σχέδια να πάρουν το χρώμα του αλουμινίου από κάτω. Ακόμα μία λεπτομέρεια που προσθέθηκε στο όλο πακέτο. Και τώρα, με την ανάρτηση, το πλαίσιο και τους τροχούς πανέτοιμα, οι επόμενες δύο εργασίες
είχαν να κάνουν περισσότερο με τον καλοπισμό του ποδηλάτου. Και πιο συγκεκριμένα, η πρώτη από τις δύο είχε να κάνει με τη σέλα. Η παλιά σέλα, εάν θυμάστε, που είχα δείξει και στο βίντεο πρώτης ματιάς, όπως μου είπε και ο Ανδρέας, θα κλούτσαγε αρκετά στο κατά τα άλλα ολοκαινούριο ποδήλατο. Και προφανώς δεν μπορούσα να διαφωνήσω με αυτό. Οπότε πήρα την παλιά σέλα, την πήγα στο MotoK, το κατάστημα που είχα φτιάξει και την σέλα της μηχανής, αν θυμάστε, και επένδυσα την παλιά σέλα του ποδηλάτου με ακριβώς τα ίδια υλικά και το ίδιο σχέδιο που είχα επιλέξει και για τη σέλα της μηχανής. Και αυτό ήταν το εκπληκτικό αποτέλεσμα. Πραγματικά πολύ καλό, αλλά κάτι έλειπε. Καταληκτική σκέψη λοιπόν, να προσθέσουμε μία πινελιά και σε αυτήν. Μετά από μερικές ιδέες, η πινελιά στην οποία καταλήξαμε ήταν το λογότυπο της Mongoose στο ίδιο φούξια με τα γραφικά. Και τώρα μπορούμε να πούμε βεβαιότητα πως και επίσημα πλέον είναι και αυτή μέρος του νέου στισήματος. Ολοκληρώνοντας και αυτή την τροποποίηση, τελευταίο στη λίστα ήταν το Chainstay Protector. Για αυτό εδώ το σημείο που ήταν δεδομένο ότι αναδιαστήματα θα κοπανούσε πάνω η αλυσίδα και για να προστατέψουμε το χρώμα ήταν απαραίτητη η χρήση του. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι ένα απλό του εμπορίου, οπότε πήρα τα μέτρα και αξιοποιώντας το ίδιο υλικό με εκείνο που πρόσθεσα στο πλαϊνό της σέλας, έφτιαξα ένα δικό μου. Και πανέτοιμο. Ή σχεδόν έτοιμο. Αν έμενε έτσι, θα ήταν πολύ σκέτο. Έπρεπε να μπει και εκεί κάτι. Η καταληκτική ιδέα για εκεί λοιπόν ήταν η λέξη Mongoose, αλλά στο γκρι των υπόλοιπων γραφικών. Και ειδού το αποτέλεσμα. Η αρμονία σε όλο το μεγαλείο. Πήρε λίγο περισσότερο καιρό η αλήθεια είναι από ό,τι υπολόγιζα, αλλά κάπως έτσι ολοκληρώθηκαν και όλες οι απαραίτητες προεργασίες για αυτό το ποδήλατο και το μόνο που μένει τώρα φυσικά είναι το τελικό δέσιμο. Με μία λεπτομέρεια. Σε αυτό το σημείο το μόνο που με καθυστερεί είναι τα φρένα που δεν είχα. Και αυτό γιατί τα έχω παραγγείλει ολοκένουργια από τη Hope και τα περιμένω να έρθουν. Και φυσικά όταν τα παραλάβω θα συλλέξω όλα τα εξαρτήματα, θα τα πάω στο γκαράζ μου στην Πάτρα, διότι εκεί θα γίνει την συναρμολόγηση. Χωρίς να μπορώ να πούμε βεβαιότητα αυτή τη στιγμή πότε ακριβώς θα γίνει αυτό, διότι μέχρι να έρθουν τα φρένα απλά δεν είναι στο χέρι μου. Όπως και να έχει όμως, ελπίζω να βρείτε το σημερινό με το ενδιαφέρον και φυσικά τα λέμε στο επόμενο. Καλή συνέχεια.